Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, να βρούμε τρόπους όσο ζούμε να γίνουμε γνωστοί στο Θεό. Προσέξτε, όταν λειτουργούμε, είτε λειτουργώ εντός του Ιερού Βήματος, είτε χωροστατώ εδώ δίπλα από τον καλό μας Ιεροψάχτη. Τι λέμε συχνά πυκνά μεταξύ μας και με τους παπάδες και με τους διακόνους. Νίσθητοι μου, αδερφέ και συλλειτουργέ. Νίσθητοι μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου, εμέ του Θεού μας. Στον τον νίσθητοι μου σημαίνει θυμήθουμε. Ανακάλεσέ με στη μνήμη Σου, Θεέ μου, όταν θα γίνει η Βασιλεία Σου η Δευτέρα Παρουσία. Μην πεις, ποιος είσαι εσύ. Να του λέω εγώ, μα δεν με ξέρεις, ήμουν επίσκοπος. Τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Δεν με ξέρεις, εγώ νεόφυτος είμαι. Πες τι θυμάμαι. Δεν έκαμες κάτι καλό. Και τα καλά που έκαμες, τα απόλαυσες από τον έπαινο των ανθρώπων. Δεν έκαμες κάτι που να σε θυμούμε. Ούκ είδα είμας. Φοβερό, ναι. Και να πάει ένας απλοϊκός άνθρωπος, ο τελευταίος της Ευρύχου, της Σολιάς, της Κύπρου, και να του πει, έλα Παντελή μου, εσύ που όποτε είχες ζεστό ψωμί η γυναίκα σου, το μοίραζε στη γειτονιά. Άκου, για ποιον πράγμα μπορεί να ευχαριστηθεί ένας Θεός. Είναι το ψωμί, είναι η καρδιά, είναι η διάθεση. Ή να συγχωρούμε εύκολα αυτούς που μας κρέβουν. Είναι δυνατόν ένας Θεός όταν βλέπει ότι έχουμε συγχωρητική διάθεση, γρήγορη, όχι να περνούν μέρες και μήνες, γρήγορη, να μην νυχτώνει, με αρνητική διάθεση. Ένας τέτοιος Θεός να πει, δεν σε ξέρω,